Σε δεύτερο βαθμό ήταν να εκδικαστεί σήμερα ενώπιον του μεικτού ορκωτού εφετείου Ανατολική Κρήτη η υπόθεση που το 2020 είχε σοκάρει την τοπική κοινωνία τη Νεάπολη και όχι μόνο, με τη δολοφονία του 73χρονου Μανώλη Φιλνοκαλιώτη, ο οποίο έπεσε νεκρό έξω από το σπίτι και το πυμνιοστάσιό του στην περιοχή Παράμπελα του Δήμου Νεάπολη, από τι σφαίρε του κυνηγετικού όπλου, ενό 46χρονου, ο οποίο πρωτόδικα καταδικάστηκε σε ισόβια κάθριξη και επιπλέον κάθριξη 21 ετών. Ο εκ των συνηγόρων υπεράσπισης του κατηγορουμένου συμμετέχει στην αποχή των δικηγόρων με βάση την απόφαση του συλλόγου τους και κατά συνέπεια επιβλήθη έτοιμα αναβολής από την πλευρά των συνηγόρων υπεράσπισης. Σε ναι, η υπόθεση αυτή αναβλήθηκε ορίστος, Θα προσδιοριστεί ξανά και θα μα επιδοθούν σχετικέ κλήσει. Το τραγικό συμβάν είχε σημειωθεί το Φεβρουάριο του 2020 με τον άτυχο Μανώλη Φινοκαλιώτη να δέχεται τη δολοφονική επίθεση από τον 46χρονο, ενώ βρισκόταν μαζί με το γιο του και το γαμπρό του με αιτία τι κτηματικέ διαφορέ. Γιο και γαμπρό είχαν τραυματιστεί επίση από τι σφαίρε του όπλου του 46χρονου, για τον οποίο το δικαστήριο πρωτόδικα δεν είχε δεχθεί κανένα ελαφρυντικό. Και δεν είχε δεχθεί κανένα ελαφρυντικό. Μην ξεχνάτε ότι ήταν ένα πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό. Πάρα πολύ σοβαρό περιστατικό όπου οι άνθρωποι δέχτηκαν μία απρόκλητη εντελώ επίθεση στο σπίτι του. Και εκτό από το ότι έχασε τη ζωή του, ο πατέρας, ένας άνθρωπος από την οικογένεια των εντολέων μα, κινδύνευσε σοβαρά και η ζωή των υπολείπων και κυρίως του γιου, ο οποίος τραυματίστηκε σοβαρά, νοσηλεύτηκε, κινδύνευσε η ζωή του και τα τραύματά του ακόμα και σήμερα τον ταλαιπωρούν. Μετά την επίθεση το Φεβρουάριο του 20, ο 46χρονος είχε εγκαταλείψει το όχημά του και είχε εξαφανιστεί. Η παράδοσή του στις αρχές είχε γίνει κάποια 24 ώρα αργότερα, με τον Ισαγγελέα Λασιθίου να του ασκεί ποινική δίωξη για ανθρωποκτονία από πρόθεση, αλλά και για απόπειρα κατά <Το> Έχει δάκ, δάκ από τα χοντρά σκάλια, ξέρει. Που σκόνε, τα, τα, μεγάλα οζά που σκοτώνουν τι χείρου. Τα... Ο 46χρονο είχε ζητήσει συγγνώμη για την πράξη του, ενώ κατά την απολογία του είχε ισχυριστεί ότι είχε εκτιματικέ διαφορέ με την οικογένεια του θύματο και πιο συγκεκριμένα ότι αυτό είχε προκύψει από πληροφορία ότι μέλη τη οικογένεια του θύματο είχαν περιφράξει έκταση που χρησιμοποιούσε, συμπληρώνοντα ότι από το γαμπρό του θύματο είχε δεχθεί βρισχέ σε τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν. Να σκοτώνουν του ανθρώπου. <Σιουργική> <Σιουργική> άμα είναι έτσι να <Σιουργική> μας σκοτώσουν και εμάς. Γιος και γαμπρός του άτυχου 73χρονου, οι οποίοι είχαν τραυματιστεί, είχαν υποστηρίξει ότι η 46 χρονο, δίχως οποιαδήποτε άλλη κίνηση βρέθηκε μπροστά τους, στόχευσε πάνω τους με το όπλο του και τους χτύπησε, σκορπώντα το θάνατο στην οικογένειά τους.